ψυχικής και ξεπλήματος βρώμικου κρίματος, αδικήματα που αφορούν την ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε λογαριασμό δένεια ύψους περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ στην τράπεζα HSBC που περιλαμβάνεται στο υλικό της λίστας Lagarde. Ο κύριος Παπασταύρου φέρεται να προβάλλει τον ισχυρισμό πως το ποσό αυτό στην Ελβετική Τράπεζα δεν είναι δικό του, αλλά σχετίζεται με επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ελληνοϊσραηλινού επιχειρηματία Σάμπι Μιονί. Και τα κεφάλαια που καταγράφονται ανήκουν σε εκείνον. Βεβαίως αυτό που θα ζητηθεί από τον κύριο Παπασταύρου είναι αν έχει σχετικά πλήρη εξούσια ή άλλα έγγραφα που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό του, και αυτό γιατί εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι παρά τον ισχυρισμό του ότι λειτουργούσε ως πληρεξούσιος του Ελληνοϊσραηλινού επιχειρηματία, ως δεύτερος πληρεξούσιος εμφανιζόταν ο πατέρας του κυρίου Παπασταύρου, που έχει αποβιώσει, ακριβώς, και ως τρίτη η μητέρα του. Η μητέρα του, οι γονείς του λοιπόν ήταν δεύτερη και τρίτη συνδικαιούχοι στο λογαριασμό. Ακριβώς. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας, να σου θυμίσω, ο Ντένια περιμένει και η εισαγγελέα Ελένη Σίσκου, που ερευνά το ενδεχόμενο να έχει διαπράξει ο κ. Παπασταύρου το αδίκημα της ψευδορκίας κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής για τη λίστα Lagarde, προκειμένου να δει αν στοιχειοθετείται το συγκεκριμένο αδίκημα της ψευδορκίας. Για ένα πολύ μεγάλο ποσό, όπως είναι τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα και τι θα πει ο κ. Παπασταύρου από την πλευρά του. Ντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Την παραχώρηση δημοτικών χώρων στα πολιτικά κόμματα.